Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες, φίλοι, σήμερα πραγματικά είναι μια μέρα γιορτής αφού παρουσιάζεται το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι όμως απαραίτητο και ίσως πάρα πολύ διαφωτιστικό να ενημερωθείτε και για το έργο της απερχόμενης διοίκησης της περιφέρειας πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία. Στην πράξη, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας από προγράμματα ΕΣΠΑ χρηματοδότησε τη δημιουργία και την ανακαίνιση κάποιων δημόσιων κτηρίων. Όμως, όταν αυτό γίνεται αποσπασματικά, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό για το σύνολο των αναγκών, έχει ως αποτέλεσμα να χτιστούν καινούργια χειρουργεία στο ΑΧΕΠΑ, που όμως από τις 6 αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 5, από τις 4 που ανακαινίζονται να είναι αβέβαιο αν μπορούν να λειτουργήσουν, και αυτό γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Παραδόθηκαν καινούργια πλυντήρια που και αυτά δεν λειτουργούν αφού δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπήρξε χρηματοδότηση για τη δημιουργία του Δημοτικού Ιατρείου Τριανδρίας για ανακαίνιση κάποιων κέντρων υγείας, που όμως όλα αυτά επιβεβαίωναν τις θέσεις του ΚΚΕ. Ότι δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν μπορεί να υπάρξει με μπαλώματα, χωρίς ενιαία αντιμετώπιση, που σημαίνει πρόληψη, ενημέρωση, όχι καμπανιακής μορφής, εμβολιασμοί, οδοντιατρική κάλυψη, ιδιαίτερη φροντίδα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι Ρωμά, πρόσφυγες, αμαία, υπερήλικες, παιδιά. Σε όλα αυτά πραγματικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στάθηκε αρρωγός της αντιλαϊκής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας πλάτες στο να χρηματοδοτήσει την ακραία φτώχεια, έτσι ώστε να μην υπάρξει κοινωνική αναταραχή, αλλά ταυτόχρονα να κόβονται κορδέλες από χαμογελαστά πρόσωπα, αποδεικνύοντας μπροστά στις κάμερες πόσο φιλάνθρωποι και ευαίσθητοι είναι. Η χρηματοδότηση ΜΚΟ, οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν για τον καρκίνο του μαστού, για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, δεν βοήθησαν αρκετά στο πρόβλημα, αφού τα ραντεβού για προληπτικό έλεγχο για το μαστό συνεχίζουν να είναι πολύμηνα, δεν βοήθησαν κατά καιρούς ώστε να υπάρχουν φάρμακα απαραίτητα για τους οροθετικούς. Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες, φίλοι, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου από τα κουνούπια. Υπήρξαν πολλά κρούσματα, κάποια θανατηφόρα, και παρά τους αεροψεκασμούς που έγιναν, το πρόβλημα παραμένει. Ακόμα αρκετοί δήμοι είναι σε καραντίνα, έτσι ώστε να αποκλείουν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από την αιμοδοσία, που ξέρουμε όλοι πόσο ανάγκη υπάρχει για αίμα. Και αυτό θα συνεχιστεί όταν την ευθύνη έχουν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να έχουν περισσότερο κέρδος. Και εδώ μπαίνει πραγματικά ποιες προτεραιότητες βάζει η περιφέρεια όταν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλο το νομοθετικό πλαίσιο, με όλους τους μνημονιακούς νόμους. Δυστυχώς, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τις πιο φτωχές, με μεγάλο ποσοστό ανεργίας και φτώχειας. Θεωρεί την υγεία, αφού υπερασπίζεται με στένος το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, κόστος. Γι' αυτό και βάζει πλάτη έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τόσο όσο χρειάζεται για να υπάρχουν εργατικά χέρια. Σε αυτόν τον δρόμο που θεωρούν τη ζωή μας εμπόρευμα, σε αυτόν τον δρόμο που εγκλωβίζει ανθρώπινες ψυχές σε hot spot, που περιμένει από ΕΣΠΑ, δηλαδή κρατήσεις όλων των ευρωπαϊκών λαών που βυθίζονται στη φτώχεια, λέμε όχι. Μπροστά είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας. Με κοινό κριτήριο, για όσες κάλπες και αν στηθούν, λέμε δυνατό κουκουέ. Λέμε κόκκινη ψήφο παντού, γιατί αυτό είναι το αποκούμπι μας, αυτό είναι το μέλλον μας, αυτό το κόμμα είναι που βρίσκεται πάντα μπροστά στους αγώνες, δίπλα στην εργατική τάξη. Ευχαριστώ.